Δεν κάνετε καλά, κυρία. Καταστρέφετε τον εαυτό σας. Βρίσκεστε συνέχεια κλεισμένοι μέσα, σαν να βρίσκεστε σε μοναστήρι, ναι. Μα το Θεό, καμία χαρά. Και αν το λογαριάσει κανείς, κοντεύει χρόνος που δεν έχετε βγει από το σπίτι. Κι ούτε θα βγω ποτέ μου. Και γιατί τάχα να βγω. Η ζωή μου έσβησε. Εκείνος βρίσκεται στον τάφο του κι εγώ. Θαύτηκα μέσα σε αυτούς τους τέσσερις τείχους. Είμαστε κι οι δυο μας νεκροί. Λοιπόν, είναι τρομερό να σας ακούει κανείς να μιλάτε. Ο Νικολάη Μιχαήλωβιτς πέθανε. Έτσι ήταν το γραφτό του. Ήταν θέλημα Θεού και ο Θεός θα τον αναπαύσει. Και εσείς τον κλάψατε, κυρία. Τον πενθήσατε. Πόσο πια. Δεν μπορεί κανείς να κλαίει και να πενθήσει όλη του τη ζωή. Όλους τους γειτόνους τους ξεχάσατε. Δεν δέχεστε κανέναν. Δεν πάτε πουθενά. Η περιοχή μας είναι γεμάτη αριστοκράτες. Και το Σύνταγμα στρατοπεδεύει στο Ριμπλόφ. Αξιωματικοί ένα σωρό, σαν τα κουφετάκια. Να τους βλέπεις και να μην τους χορταίνεις. Αχ, καλή μου. Ακριβή μου, κυρία. Εσείς είστε ακόμα νέα, γερή, όμορφη. Και να ξέρετε ότι η ομορφιά δεν κρατάει για πάντα. Σε παρακαλώ, μην μου ξανακάνεις λόγο για τέτοια πράγματα. Το ξέρεις πολύ καλά πως από τότε που πέθανε ο Νικολάη Μιχαήλωβιτς η ζωή μου δεν έχει πια κανένα νόημα. Νομίζεις λοιπόν πως είμαι ζωντανή. Σου φαίνεται μονάχα. Ορκίστηκα να μην βγάλω τα μαύρα ποτέ. Να μην δω ποτέ το φως της ημέρας ώσπου να με βάλουν στον τάφο. Τα ακούς? Θέλω η ψυχούλα του να βλέπει πόσο τον αγαπώ. Εκεί στον άλλο κόσμο θα με βρει όπως ήμουν και πριν από το θάνατό του. Λοιπόν, αντί να κάθεστε να λέτε τέτοια πράγματα, θα ήταν καλύτερα να βγείτε μια βόλτα στον κήπο, ε? Ή να πείτε να σας ζέψουν τον Τόμπι ή τον Γίγαντα και να επισκεφτείτε τους γειτόνους σας. Ο Τόμπι. Τόμπι. Τι πάθατε, καλή μου? Τι έχετε πάλι? Τον αγαπούσε τόσο πολύ τον Τόμπι. Κάθε φορά που πήγαινε βίζεται στους Κορτζάκινες, στους Βλάσοφ, τον Τόμπι έζευε στα μάξι. Και τι ωραίος καβαλάρης που ήταν, ε. Τι χαριτωμένος όταν τραβούσε τα γκέμια μόλι του τη δύναμη, θυμάσαι? Ο Τόμπι. Τόμπι. Να τους πεις να του βάλουν σήμερα διπλή μερίδα, σανό. Μάλιστα, κυρία. Ποιος είναι? Δεν ξέρω. Πες τους ότι δεν δέχομαι κανέναν. Μάλιστα, κυρία. Θα δεις, Νικολάη. Θα δεις. Πόσο βαθιά ξέρω να αγαπώ και να συγχωρώ. Η αγάπη μου θα σβήσει μονάχα όταν θα σβήσω εγώ, όταν... Αχ, η φτωχή μου καρδούλα πάψει να χτυπάει. Σα δεν τρέπεσαι! Είμαι τόσο φρόνιμη, τόσο καλή και πιστή σύζυγος. Θαύτηκα εδώ μέσα και θα σου μείνω πιστή μέχρι τον τάφο, ενώ εσύ... Εσύ δεν τρέπεσαι! Μπουλουκάκι μου! Μου έκανες σκηνές, μ' απατούσες, μ' αφήνες μονάχη μου ολόκληρες εβδομάδες. Είναι ένας κύριος και θέλει να σας δει. Του είπες πως από τότε που πέθανε ο άντρας μου δεν δέχομαι κανέναν? Ναι, του το είπα. Μα αυτός επιμένει, λέει πως το πράγμα βιάζει. Δεν δέχομαι κανέναν. Ναι, Και αυτό του το είπα. Αλλά αυτός είναι ένας αγριάνθρωπος. Με έσπρωξε και μπήκε μέσα με το ζόρι. Τώρα είναι στο σαλόνι. Πολύ καλά. Φέρ' τον μέσα. Τι ανέδεια. Ενοχλητικοί αυτοί οι άνθρωποι. Μα τι θέλουν επιτέλους από μένα. Γιατί δεν με αφήνουν στη μοναξιά μου. Αχ, εγώ το δίχως άλλο. Θα πρέπει να κλειστώ σε κανένα μοναστήρι. Ναι, ναι. Σε μοναστήρι. Βλάκα! Χαμένε! Είσαι ένας γάιδαρος! Πολύ φασαρία κάνεις! Κυρία μου, έχω την τιμή να σας παρουσιαστώ. Απόστρατος λοχαγός του πυροβολικού κτηματίας, Γρηγόρης Στεπάνοβιτς Σμυρνόφ. Είμαι υποχρεωμένος να σας απασχολήσω για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τι επιθυμείτε, παρακαλώ? Μακαρίτης, ο άνδρας σας, που είχα την τιμή να τον εγνωρίζω, μου άφησε απλήρωτα δύο γραμμάτια κάπου
1.200 ρούβλια. Και επειδή αύριο έχω να πληρώσω κάτι τόκο στην αγροτική τράπεζα, θα σας παρακαλούσα να μου δώσετε αυτά τα λεφτά σήμερα. 1.200 ρούβλια. Και γιατί σας χρωστούσε ο άντρας μου? Αγόρασε κριθάρι από μένα. Να τους πεις να βάλουν σήμερα στον τόπι διπλή μερίδα κριθάρι. Μάλιστα, κυρία. Αφού σας χρωστούσε ο άντρας μου, εγώ βέβαια θα σας πληρώσω. Αλλά θα πρέπει να με συγχωρήσετε γιατί δεν έχω σήμερα χρήματα. Μεθαύριο που θα επιστρέψει ο επιστάτης μου από την πόλη, θα του παραγγείλω να σας πληρώσει αυτό το χρέος. Ωστότε όμως, δεν μπορώ να τακτοποιήσω την υπόθεσή σας. Εξάλλου σήμερα κλείνουν 7 μήνες από τότε που ο άντρας μου πέθανε και... Καταλαβαίνετε, βρίσκομαι τώρα σε μια τέτοια κατάσταση που δεν έχω καμία διάθεση να μιλήσω για χρηματικά ζητήματα. Μα και εγώ βρίσκομαι σε μια τέτοια κατάσταση που αν δεν πληρώσω αύριο τους στόχους μου, θα είμαι ένας άνθρωπος χρεοκοπημένος. Το κτήμα μου θα βγει στον πληστηριασμό. Μεθαύριο θα πάρετε τα χρήματά σας. Τα χρήματά μου δεν τα χρειάζομαι. Μεθαύριο τα χρειάζομαι σήμερα. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να σας πληρώσω σήμερα. Ναι, μα και εγώ δεν μπορώ να περιμένω ως μεθαύριο. Μα τι θέλετε να κάνω αφού δεν έχω σήμερα χρήματα. Δηλαδή δεν θα με πληρώσετε? Δεν μπορώ. Αυτή είναι η τελευταία σας λέξη? Η τελευταία μου λέξη. Η τελευταία τελευταία? Η τελευταία τελευταία. Πολύ καλά. Αυτό το σημειώνω. Και ύστερα σου λέει να μη χολοσκάς. Τσακίστηκα όλη την ημέρα. Ο διάολος μονάχα ξέρει πού πέρασα τη νύχτα μου. Κοιμήθηκα σε ένα καπηλιό, πλάι σε ένα βαρέλι με βότκα. Και τώρα που δόξασε ο Θεός έφτασα ως εδώ, έρχεστε εσείς και μου λέτε δεν έχω διάθεση. Πώς να μην θυμώνω δηλαδή? Με συγχωρείτε, νομίζω πως εξηγήθηκα καθαρά. Όταν θα επιστρέψει ο επιστάτης μου από την πόλη, θα πάρετε τα χρήματα. Μα εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για τον επιστάτη σας, ήρθα για εσάς. Τι στο διάολο! Με συγχωρείτε για την έκφραση. Τι να τον κάνω τον επιστάτη σας? Με συγχωρείτε, αξιότιμε κύριε. Δεν είμαι συνηθισμένη σε τέτοιους τρόπους και τέτοιες εκφράσεις. Η ακρόαση τελείωσε. Πα, ορίστε μας. Δεν έχει διάθεση. Είναι 7 μήνες που πέθανε ο ανδρούλης της. Ναι, αλλά εγώ τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να πληρώσω τους στόχους που χρωστάω ή δεν πρέπει? Σας ρωτάω, πρέπει εγώ να πληρώσω τους στόχους που χρωστάω, ναι ή όχι? Τώρα θα μου πείτε, ο άνδρας της πέθανε. Έχει στεναχώριες. Και ο επιστάτης, που ο διάολος να τον πάρει τον επιστάτη, κάπου έχει πάει. Ναι, αλλά εγώ τι πρέπει να κάνω, να σκάσω κανόνι στους δανειστές μου ή να βαρέσω το κεφάλι μου στον τοίχο? Αλλά περιμένετε και θα δείτε. Θα σας δείξω τι σόι πράμα είμαι εγώ. Ο διάολος θα σας πάρει. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να με κοροϊδεύει. Θα κάτσω εδώ και δεν θα το κουνήσω ώσπου να με πληρώσει. Έχω μια φούρκα. Μια τέτοια φούρκα. Υπηρέτη! Τι ορίζετε, κύριε? Φέρε μου κβάς ή λίγο νερό. Μάλιστα, κύριε. Μα είναι λογική αυτή. Είναι λογική αυτή να είσαι με το μαχαίρι στο λαιμό, να πνίγεσαι, να βρίσκεσαι στην άκρη του γκρεμού, να μην έχεις χρήματα και αυτή να σου λέει πως δεν μπορεί να μιλήσει γιατί δεν έχει, λέει, διάθεση. Γυναικεία λογική. Να, γι' αυτό ποτέ δεν μ' άρεσε να κουβεντιάζω με γυναίκες. Για μένα κάλλιο να κάθεσαι πάνω σε ένα βαρέλι με μπαρούτι παρά να συζητάς με μια γυναίκα. Με πιάνει σύγκριος όλο μου το κορμί. Και από μακριά μονάχα να δω ένα τέτοιο ρομαντικό πλασματάκι. Με πιάνει τέτοια ταραχή που μου κόβονται τα γόνατα. Έτσι μου έρχεται να τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Η κυρία μου είναι άρρωστη. Δεν δέχεται κανέναν. Στρίβε! Μάρς! Φύγε από εδώ! Δεν δέχεται κανέναν, ε. Πολύ καλά. Πολύ καλά, μη δεχόσαστε. Θα κάτσω κι εγώ εδώ πέρα μέχρι να με πληρώσετε. 2 μήνες θα είστε άρρωστοι, 2 μήνες θα κάτσω κι εγώ εδώ πέρα. Ένα χρόνο θα βαστάξει η αρρώστια σας, ένα χρόνο θα καρφωθώ εδώ μέσα. Εγώ, κυρά μου, τα λεφτά μου δεν τα χάνω. Δεν με συγκινούν εμένα τα πένθυμα κρέπια και τα λακάκια στα μάγουλα. Τα ξέρουμε εδώ αυτά τα λακάκια. Μ' ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Υπηρέτη! Τι ορίζετε, κύριε?
Φέρε μου λίγη βότκα. Μάλιστα, κύριε. Κοίτα χάλι. Λέρα. Σκόνη. Λασπωμένες μπότες. Ρούχα γιωμάτα άχυρα. Το δίχως άλλο η κυρία θα με πέρασε για κανένα λίσταρχο. Δεν ήταν σωστό από μέρους μου να μπω στο σπίτι μιας κυρίας σε αυτά τα χάλια. Δεν βαριέσαι. Σκοτιστήκαμε. Στο κάτω-κάτω, εγώ με πιστωτής δεν είμαι μουσαφύρης. Και για τους πιστωτές δεν υπάρχουν ειδικά κοστούμια. Σαν πολύ φασαρία δεν κάνετε, κύριε. Πώς. Τι είπες. Σε ποιον θα ρίξεις πως μιλάς, βρε! Σιωπή! Φύγε από εδώ! Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Πίνω νερό, πίνω βότκα, τίποτα. Υπηρέτη! Υπηρέτη! Κύριε, στη μοναξιά μου έχω ξεσυνηθίσει τις ανθρώπινες φωνές και δεν μπορώ να υποφέρω αγριοφωνάρες. Σας παρακαλώ, πάψετε να μου χαλάτε την ησυχία μου. Δώστε μου τα λεφτά μου και θα φύγω. Νομίζω πως εξηγήθηκα καθαρά στη γλώσσα σας. Δεν έχω σήμερα χρήματα. Περιμένετε ως μεθαύριο. Μα κι εγώ είχα την τιμή να σας μιλήσω στη γλώσσα σας και σας εξήγησα πως τα λεφτά τα χρειάζομαι σήμερα και όχι μεθαύριο. Και αν εσείς δεν με πληρώσετε σήμερα, εγώ πρέπει αύριο να πάω να κρεμαστώ. Μα τι θέλετε να κάνω, αφού δεν τα έχω σήμερα. Περίεργο. Δηλαδή δεν θα με πληρώσετε τώρα αμέσως. Δεν μπορώ. Πολύ καλά. Θα κάτσω κι εγώ εδώ πέρα μέχρι να με πληρώσετε. Θα με πληρώσετε μεθαύριο. Πολύ ωραία. Θα κάτσω εδώ. Είσαμε μεθαύριο. Να, έτσι θα κάθομαι. Σας ρωτάω, πρέπει εγώ να πληρώσω τους τόκους που χρωστάω, ναι ή όχι. Μπας και θέλετε δηλαδή πως χωρατεύω. Σας παρακαλώ, κύριε, μην ξεφωνίζετε. Εδώ δεν είναι στάβλος. Ποιος σας μίλησε για στάβλο. Σας ρωτάω, πρέπει εγώ να πληρώσω τους τόκους που χρωστάω, ναι ή όχι. Πώς φαίνεται, πως δεν ξέρετε ούτε καν πώς να φερθείτε σε μια κυρία. Καλέ, τι λέτε. Ξέρω πολύ καλά πώς να φερθώ εγώ σε μια όχι, κυρία. Όχι, δεν ξέρετε. Είστε ένας κακοαναθρεμένος, ένας βάναυσος. Καθώς πρέπει, κύριοι, δεν μιλούν έτσι σε μια κυρία. Μπα, και πώς θα θέλατε δηλαδή να σας μιλάω, μήπως τα γαλλικά. Ω, madame, je vous prie, είμαι τόσο ευτυχισμένος που δεν με πληρώνετε. Ω, pardon για την ενόχληση. Τι ωραίος κι εγώ που είναι σήμερα, πόσο σε ομορφαίνει αυτό το μαύρο φόρεμα. Αυτά, κύριε, είναι χιδεότητες, δεν είναι ξυπνάδες. Αυτά, κύριε, είναι χιδεότητες, δεν είναι ξυπνάδες. Πώς φαίνεστε πως δεν ξέρετε ούτε να φερθείτε σε μία κυρία. Ακούστε, madame. Εγώ στη ζωή μου είδα πιότερες γυναίκες. Από όσα εσείς έχετε δει σπουργίτια. Τρεις φορές εμμονομάχησα και ήταν αφορμή γυναίκες. 12 γυναίκες τις παράτησα εγώ και 9 με παρατήσανε, μάλιστα. Ήταν ένας καιρός που έκανα τον ηλίθιο. Ήμουν ολοαίσθημα για τις γυναίκες. Αγαπούσα, βασανιζόμουνα. Αγαπούσα τρελά, αγαπούσα με πάθος, αγαπούσα με κάθε τρόπο που μπορείτε να φανταστείτε που να με πάρει διάολος. Τώρα όμως, με γεια σας, με χαρά σας, αλλά δεν πρόκειται να με ξεγελάσετε. Για μαύρα μάτια, λάγνα μάτια, κοραλένια χείλη, αναστενάγματα και ξελιγώματα. Δεν δίνω πια δεκάρα. Και έχω να πω για όλες τις γυναίκες πως από τη μικρότερη ως τη μεγαλύτερη είναι όλες τους φαντασμένες, υποκρίτριες και κουτσομπόλες. Με μια λογική που σου χτυπάει στα νεύρα. Και όσο για τούτο δω, συγχωρέστε με για την ειλικρίνειά μου. Ένας πουργίτης έχει 10 φορές περισσότερο μυαλό από όλες αυτές τις φιλοσοφίνες του ποδόγυρου. Και να με πάρει διάολος να με κρεμάσει ανάποδα, αν υπάρχει έστω και μία γυναίκα που μπορεί να αγαπήσει πλάσμα ζωντανό έξω από το σκυλάκι της. Το μόνο που κάνει όταν είναι ερωτευμένη είναι να γκρινιάζει και να κλαψουρίζει. Εσείς που για καλή σας τύχη είστε γυναίκα, θα ξέρετε από πρώτο χέρι τη γυναικεία φύση. Πέστε μου λοιπόν στην τιμή σας. Είδατε ποτέ σας γυναίκα που να είναι αληθινή, πιστή και αφοσιωμένη? Δεν είδατε ποτέ. Μονάχα οι γριές και οι άσχημες είναι αληθινές και πιστές. Πιο εύκολο είναι να βρει κανείς μια γάτα με κέρατα ή έναν άσπρο κόρακα
παρά μια πιστή γυναίκα. Και δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, ποιοι είναι αληθινοί και πιστοί στον έρωτα? Μήπως οι άντρες? Ναι, μάλιστα, οι άντρες. Οι άντρες. Οι άντρες αληθινοί και πιστοί στον έρωτα. Να και κάτι καινούριο. Και με ποιο δικαίωμα το λέτε εσείς αυτό, ε? Οι άντρες αληθινοί και πιστοί στον έρωτα. Αφού είναι λοιπόν έτσι, θα σας το πω. Από όλους τους άντρες που γνώρισα στη ζωή μου, ο άντρας μου ήταν ο καλύτερος από όλους. Τον αγαπούσα με πάθος, με όλη μου την ψυχή, έτσι όπως μόνο μια νέα και ευαίσθητη γυναίκα μπορεί να αγαπήσει. Του χάρισα τη ζωή μου, τα νιάτα μου, την περιουσία μου, την ευτυχία μου. Τον αγαπούσα σαν είδωλο, σαν Θεό. Και τι νομίζετε, αυτός, ο καλύτερος από όλους τους άντρες, μα πατούσε σε κάθε ευκαιρία με το χειρότερο τρόπο. Μετά το θάνατό του, βρήκα στο γραφείο του ένα σιρτάρι γεμάτο ερωτικές επιστολές. Και όταν ζούσε πάλι, που είναι φρικτό να το σκέφτεται κανείς, μ' άφηνε μονάχη μου ολόκληρες εβδομάδες. Ξόδευε την περιουσία μου, περιφρονούσε τον έρωτά μου και μ' απατούσε. Κι όμως, παρόλα αυτά, εγώ τον αγαπούσα. Του ήμουνα πιστή και αφοσιωμένη. Και τώρα, μόλο που πέθανε, δεν θα πάψω να είμαι πιστή και σταθερή σε αυτόν. Θαύτηκα μέσα σε αυτούς τους 4 στίχους και θα του μείνω πιστή μέχρι τον τάφο του. Θα του μείνετε πιστή μέχρι τον τάφο του. Μπα στο Θεό σας, για ποιο με περνάτε. Τα ξέρουμε τα κόλπα σας. Θαυτήκατε ζωντανή, ε! Θαυτήκατε ζωντανή, είναι τόσο ποιητικό, τόσο όμορφο. Ω, βέβαια, κάποιος θα περάσει δίπλα από το αρχοντικό σας. Κάποιος ποιητάκος ή κάποιος εύελπης θα κοιτάξει κατά από το παράθυρο και θα συλλογιστεί. Να, εδώ κατοικεί η μυστηριώδης Ταμάρα που από τον έρωτα για τον νεκρό σύζυγό της θαύτηκε μέσα σε αυτούς τους 4 στίχους. Τα ξέρουμε τα κόλπα σας. Τολμάτε να μου λέτε τέτοια πράγματα. Θαυτήκατε ζωντανή, όμως δεν ξεχνάτε να που τον αριστείτε. Τολμάτε να μου μιλάτε εμένα έτσι. Σας παρακαλώ να μην ξεφωνίζετε. Δεν είμαι ο υπηρέτης σας εγώ. Εγώ είμαι άνδρας και είμαι συνηθισμένος να λέω αυτό που σκέφτομαι. Σας παρακαλώ να μην ξεφωνίζετε. Δεν ξεφωνίζω εγώ. Εσείς ξεφωνίζετε. Σας παρακαλώ να με αφήσετε στην ησυχία μου. Δώστε μου τα λεφτά μου και σας αφήνω. Δεν θα σας δώσω τα λεφτά. Δεν θα μου τα δώσετε. Έτσι για πείσμα δεν θα πάρετε ούτε καπίκι. Ακούστε, μαντάμ. Δεν έχω την ευτυχία να είμαι ούτε σύζυγος ούτε μνηστήρας σας. Παρακαλώ λοιπόν να μην μου κάνετε σκηνές. Δεν τις γουστάρω. Καθίσατε? Μάλιστα κάθισα. Σας παρακαλώ να φύγετε. Δώστε μου τα λεφτά μου. Έχω μια φούρκα σήμερα, μια φούρκα. Δεν μπορώ να μιλάω με χυδαία υποκείμενα. Σας παρακαλώ να μου αδειάσετε τη γωνιά. Δεν φεύγετε? Όχι. 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 Πολύ καλά. Λουκά! Λουκά! Βγάλε όξο αυτό τον κύριο. Κύριε, γιατί δεν φεύγετε όταν σας διατάζουν, ε? Βρε, σε ποιον θα ρίξεις πως μιλάς. Βρε, θα σ' αρπάξω και θα σε κάνω με τα κομματάκια. Φύγε από εδώ! Πού είναι η Ντάσα, η Ντάσα. Ντάσα! Ντάσα! Πελαγία! Έχουν φύγει όλοι από το κτήμα, κυρία. Πάνε για φράουλες. Φύγετε! Όξω από εδώ! Σας παρακαλώ να φέρνεστε καλύτερα. Είστε ένας μουσικός, ένας χυδαίος. Μια άγρια αρκούδα που ζετούν μόνστρα. Πώς, τι είπατε? Είπα πως είστε ένα τέρας, μια αρκούδα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Με τι δικαίωμα με βρίζετε? Ναι, μάλιστα. Σας βρίζω. Και τι θα ρείτε πως σας φοβάμαι? Και εσείς θα ρείτε πως επειδή είστε ένα από αυτά τα εθέρια πλασματάκια, έχετε το δικαίωμα να βρίζετε χωρίς να τιμωρηθείτε. Έτσι θα ρείτε. Μονομαχία. Παναγία μου. Με πιστόλια. Θα ρείτε πως επειδή έχετε γροθιές και μου γκρίζετε σαν βόδι, πως θα σας φοβηθώ. Έτσι θα ρείτε, ψευτοπαλικάρα. Μονομαχία, στο πεδίο της τιμής δεν επιτρέπω σε κανένα να με βρίζει. Και δεν με ενδιαφέρει αν είστε γυναίκα, ούτε αν ανήκετε στο ασθενές φύλλο. Στο πεδίο της τιμής εμπρός. Αρκούδα, αρκούδα, αρκούδα. Είναι καιρός να σταματάμε με την πρόληψη πως μονάχα ο άνδρας πρέπει να δίνει λόγο για τις προσβολές του. Αφού θέλουμε ισότητα, ας έχουμε ισότητα που να πάρει ο διάολος. Εμπρός, μονομαχία. Θέλετε μονομαχία? Και τώρα αμέσως, μάλιστα. Ο άνδρας μου είχε κάτι πιστόλια, θα τα φέρω. Πόσο θα χαρώ να χώσω μια σφαίρα στο ξεροκέφαλό σας. Ο διάολος θα σας πάρει. Θα την ξαπλώσω χάμω σαν κοτόπουλο. Δεν είμαι κανένα παιδαρένι εγώ. Μήτε κανένα αισθηματικό κουταβάκι. Για μένα δεν υπάρχει ασθενές φίλο. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Όταν μπήκατε μέσα μου κόψατε το αίμα και τώρα θέλετε και μονομαχία. Μονομαχία, μάλιστα. Αυτό θα πει ισότης, φίλε μου. Αυτό θα πει γυναικεία χειραφέτηση. Μονάχα με αυτόν τον τρόπο εξισώνονται τα δύο φύλλα. Τώρα βέβαια,
Εγώ θα την ξαπλώσω, χάμω. Αυτό για μένα είναι ζήτημα αρχής. Αλλά τι γυναίκα. Τι γυναίκα. Αναψοκοκκίνησε. Τα μάτια της αστράψανε. Δέχτηκε άφοβα τη μονομαχία. Ο διάολος θα σας πάρει. Πόσο θα χαρώ να χώσω μια σφαίρα στο ξεροκεφαλό σας. Τι γυναίκα. Κύριε, σας παρακαλώ. Αμέτες το καλό και εγώ θα προσεύχομαι για σας σε όλη μου τη ζωή. Αυτή είναι η γυναίκα. Αυτή είναι η γυναίκα. Την εκτιμώ ακόμα και με αυτά τα λακάκια στα μάγουλα. Μ' αρέσει φοβερά, μ' αρέσει. Είναι γυναίκα δυνατή, γυναίκα με πάθος, όχι καμιά γυναικούλα. Νιώθω έτοιμος να της χαρίσω το χρέος και ο θυμός μου πέρασε. Τι ωραία γυναίκα, φίλε μου. Παναγία μου. Αμάν, πάω να φωνάξω τον αμαξά και τον κυπουρό. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Να τα πιστόλια. Αλλά πριν αρχίσουμε, θα σας παρακαλέσω να μου δείξετε πώς σημαδεύουμε. Δεν έχω πιάσει στα χέρια μου ποτέ πιστόλι. Ναι. Ξέρετε, υπάρχουν πολλών ειδών πιστόλια. Υπάρχουν κάτι ειδικά πιστόλια μονομαχίας με καψούλια Mortimer. Σπουδαία πιστόλια. Δυο τέτοια θα κοστίζουν 90 ρούβλια. Λοιπόν, ορίστε πώς θα το κρατάτε. Έτσι. Αχ, αυτά τα μάτια. Είναι μια γυναίκα που σε τρελαίνει. Έτσι. Ναι. Έτσι. Έπειτα το μπράτσο τεντωμένο εδώ, έπειτα σημαδεύετε. Πατάτε με το δαχτυλάκι σας αυτό εδώ το μαραφέτι και αυτό ήταν όλο. Γενικός κανόνας να μην ταράζεστε, να μην βιάζεστε και να μην τρέμει το χεράκι σας. Εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να χτυπηθούμε εδώ μέσα. Ναι, όχι. Να πάμε καλύτερα στον κήπο. Ναι, να πάμε, αλλά σας προειδοποιώ. Εγώ θα τραβήξω στον αέρα. Τι είναι πάλι αυτό. Και γιατί. Γιατί. Αυτό είναι δικιά μου δουλειά. Φοβάστε, ε. Ώστε έτσι. Φοβάστε. Αυτό δεν είναι. Όχι, καλέ μου κύριε. Παρακαλώ να έρθετε μαζί μου. Δεν θα ησυχάσω αν δεν χώσω μια σφαίρα σε αυτό το κεφάλι. Σε αυτό το κεφάλι που τόσο μισώ. Ώστε έτσι, λοιπόν. Φοβάστε. Ναι, φοβάμαι. Λέτε ψέματα. Γιατί δεν θέλετε να μονομαχήσουμε. Γιατί... Γιατί μου αρέσετε. Του αρέσω. Του αρέσω, λέει. Τολμά να λέει πως του αρέσω. Σας παρακαλώ να φύγετε. Ακούστε με, είστε ακόμα νευριασμένοι και εγώ είμαι σαν δαιμονισμένος. Όμως, το θέμα είναι, για να σας το εξηγήσω καλύτερα, είναι σαν πως φταίω κι εγώ που μ' αρέσετε. Είμαι σχεδόν ερωτευμένος μαζί σας. Μακριά από μένα σας μισώ. Θεέ μου, τι γυναίκα, σε όλη μου τη ζωή δεν ξανάδα τέτοια γυναίκα. Σας παρακαλώ, ακούστε. Φύγετε, αλλιώς πυροβολώ. Πυροβολήστε, σκοτώστε με. Δεν ξέρετε τι ευτυχία θα είναι για μένα να πεθάνω βλέποντας αυτά τα δύο υπέροχα μάτια. Να σκοτωθώ από το όπλο που κρατάει αυτό το όμορφο βελουδένιο χεράκι. Πείτε μου γιατί, αν φύγω, δεν πρόκειται να ειδωθούμε ποτέ πια.
αποφασίσετε. Πείτε μου, είμαι ένας τίμιος άνθρωπος. Σας αποκαλώσω ή έχω κάπου 10.000 ρούβλια εισόδημα. Είμαι καλός κυνηγός, χτυπάω και πετυχαίνω δεκάρα στον αέρα. Έχω και μερικά λόγα πρώτης τάξεως. Γίνεστε γυναίκα μου. Μονομαχία. Στο πεδίο της τιμής. Θεέ μου, τι γυναίκα, θα τρελαθώ, υπηρέτη! Υπηρέτη! Εμπρός! Στο πεδίο της τιμής. Σας αγαπώ όσο ποτέ μου δεν αγάπησα. 12 γυναίκες τις παράτησα εγώ και 9 με παρατήσανε, μα καμιά τους δεν αγάπησα. Όσο αγαπώ εσάς, είμαι ερωτευμένος μαζί σας. Πέφτω στα πόδια σας σαν ένας ηλίθιος και ζητώ το χέρι σας. Ζητώ το χέρι σας. Πείτε μου, ναι ή όχι. Δεν θέλετε. Πολύ καλά. Σταθείτε. Λοιπόν. Όχι, τίποτα. Μπορείτε να φύγετε. Μια στιγμή, όμως, όχι, μόνο που έχω μια φούρκα. Πιάστηκε το χέρι μου με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι στέκεστε εκεί πέρα, μπορείτε να φύγετε. Αντίο. Ναι, να φύγετε. Γιατί φεύγετε. Να φύγετε, ναι, να φύγετε. Μην πλησιάζετε! Σας αγαπώ όσο ποτέ μου δεν αγάπησα. Αυτό μου λείπει τώρα, να σας ερωτευθώ αύριο. Αύριο πρέπει να πληρώσω τους στόκους μου. Το θέρισμα έχει ξεκινήσει. Τώρα τι είχατε κι εσείς μπροστά μου. Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό. Μη μ' αγγίζετε, μη. Κάτω τα χέρια σας. Στο πεδίο της τιμής.